Υποστηρικτών της υποψηφιότητας του Αβέρο Φινοφίντου, εκεί βρίσκεται η Στέλλα Σάβα για να μας μεταφέρει το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό και συγκεκριμένα από τον ποταμό της Γερμασόγειας, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει η δεύτερη προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου Προέδρου για την Δημοκρατία, κύριο Αβέρου Φινοφίτου. Να σημειώσουμε, Μιχάλη, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα ο κύριος Φινοφίτου στον ποταμό της Γερμασόγειας, ο οποίος έχει κατακλειστεί από 4.000 κόσμου και πάνω, Μιχάλη. Είναι θερμή υποδοχή του Αβέρου Φινοφίτου εδώ στην Λεμεσό. Μέχρι στιγμή ο Αβέρου Φινοφίτου μίλησε για τα Βαρόσια και αυτή τη στιγμή απευθύνει το μήνυμα στήριξης και παραθέτει ξανά τις θέσεις του εδώ στον κόσμο της Λεμεσού που παρευρέθηκε στον ποταμό της Γερμασόγειας. Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Να συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Τη σταθερότητα, την κοινωνική ευημερία. Απειλεί όμως να πετάξει στα σκουπίδια για τους δικούς σας σκόπους. Γιατί η κρίση που πολιορκεί την Ευρώπη δεν έχει δυστυχώς σύνορα. Χτυπάει και την πόρτα μας. Μια λάθος κίνηση, μια μόλο στραβωτή βονιά μπορεί να μας ρίξει ξανά στον οικονομικό γκρεμό. Η Κύπρος δεν είναι μόνη σε αυτή την αναταραχή. Είναι όμως η μόνη. Είναι όμως η μόνη που είναι μοιρασμένη εδώ και 48 χρόνια από μια κατοχική δύναμη που εκβιάζει, απειλεί, στείνει νέες παγίδες, επιθετική, ανεξέλεκτη. Παρακολουθήσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία αυτή την ώρα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρο Φινοφίτου. Εμείς μένουμε στο θέμα, είναι μαζί μας ο Σωτήρης.